Τέταρτα, το ΠΑΓΝΙ έχουμε διαφορά, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2020 που κάναμε την πρώτη τιμολογιακή ε, πολιτική. Κάναμε, αλλάξαμε το τιμολόγιο βάση τη ισχύα του 2017. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να κάνουμε ε, τιμολόγηση, για να μπορέσουμε να έχουμε ισοσχελισμό εσόδων-εξόδων. Έγινε τότε, το ΠΑΓΝΙ κατέφυγε στη δικαιοσύνη, στη πρωτοβάθμια, δικαιώθηκε πρωτοβάθμια, αφορούσε ένα ποσό 600.000 ευρώ, 500-600.000 ευρώ, το οποίο δικαιώθηκε και τώρα εμεί έχουμε κάνει έφεση για την, αυτή την απόβαση. Μετά το 2021 όμω, αλλάξαμε πάλι, τότε είχαμε κάνει μια αλλαγή τη τιμολογιακή πολιτική. Ε, από το, τότε το Παγνί δεν προσέφηκε, δεν είχε καμιά ε, νομική ναι. αντίδραση. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτή και εξακολουθεί όμω να πληρώνει με το τιμολόγιο που ισχύει πριν το 2019. Με αυτά και με αυτά έχουν συσσωρευτεί 900.000 από το 2021 συν 500.000, 500000 περίπου ήταν το ποσό του 2019. Σητάν περίπου 1.400, Περίπου 1400 είναι το ποσό το οποίο χρωστάει αυτή τη στιγμή το ΠΑΓΝΗ στη ΔΕΗ. Τεράστιο ποσό, ε! Πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, να σας πω, εγώ διάβασα προχθούς ότι τελικά στην ε, κεντρική... στο κράτος, μάλλον, θέλω να πω, τα μεγάλα χρέη αφορούν το, τα νοσοκομεία. 1,8 δι. Και τι πρέπει να κάνει θα το στείλετε το, το χρέο αυτό στην εφορία. Είχατε επαφέ πριν λίγο. Εμεί έχουμε είναι επαγγελμένος τον κύριο Χαλκιαδάκη να συζητήσουμε. Υπήρχε τώρα πρόσφατα ο διακανονισμό των 60 δόσεων, το οποίο μπορούσε να εκμεταλλευτεί το παγνί. Ο κύριο αρνείται να μιλήσει ούτε καν καμιά επικοινωνία. Εμεί θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία, να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Διότι θέλω να σα πω ότι η ΔΕΙ είναι υποχρεωμένη και η οικονομική υπηρεσία τη ΔΕΙ να, να κάνει κάποιε κινήσει. Διότι, αν δεν κάνει κινήσει και υπάρχει θέμα παραγραφή, αυτόματα αυτά τα, αυτό το χρέο. Το επιβαρύνεται η, δηλία, η και η οικονομική παροχή. Ο Γενικό Διευθυντή, ο Ο οπότε δεν γίνεται να σταματήσει. Εμεί φυσικά δεν υπάρχει καμιά, ε, ε, κανένα λόγο να κόψουμε το νερό από το ΠΑΓΝΙΕ. Ξυπακούεται ναι, αυτό. Ναι. Αλλά θα κάνουμε το άλλο νόμο μέσω που μπορούμε να στείλουμε το χρέο αυτό στη, 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 στην εφορία. Πότε το στείλετε, ε, Είμαστε. Θέλω, το έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο. Και θα είμαστε εντελικοί. Υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, επειδή έχουμε επίκειται αλλαγέ στη διοίκηση των νοσοκομείων. Ξέρετε καλά ότι είναι. Τι σημασία έχει τώρα η διοίκηση, Το θέμα εγώ είναι. Θεωρώ, διοίκηση, εγώ, διοίκηση, εγώ προσωπικά διοίκηση. θεωρώ ότι είναι, προ, είναι προσωπική απόφαση του κυρίου διοικητή εκεί πέρα να μην πληρώνει. Και να σα πω ένα άλλο λόγο πιο διαφορετικό. Το Βεντζέλιο πληρώνει κανονικά.